Ο αστροφυσικός και διευθυντής του Ευγενιδίου Πλανηταρίου Διονύσης Σιμόπουλος ήταν ο καλεσμένος της Σχολής Γονέων Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Στη διάλεξη της Δευτέρας, πλήθος κόσμου παρακολούθησε την ομιλία του καθηγητή, η οποία είχε θέμα «Ο άνθρωπος και το σύμπαν». Στην ομιλία του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην σημερινή επιστήμη της αστροφυσικής, η οποία, όπως τόνισε, βασίζεται σε προγενέστερες ανακαλύψεις. Η προσπάθεια είναι ένα ταξίδι χωρίς τέλος. Ένα ταξίδι το οποίο δεν νομίζω, παρόλο που πολλοί συνάδελφοι θεωρούν ότι αυτό το ταξίδι κάποια στιγμή θα φτάσει στο τέλος του, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένα ταξίδι πραγματικά χωρίς τέλος. Πολλοί θεωρούν ότι σε μερικές δεκαετίες από σήμερα θα έχουμε βρει αυτό που αποκαλούν θεωρία των πάντων, ότι με μία εξίσωση ή με μερικές εξισώσεις θα μπορέσουμε να αποκαλύψουμε και να συνδέσουμε όλα τα μυστικά του σύμπαντος. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η προσπάθεια θα αργήσει εάν ποτέ μπορέσει κανείς να πει ότι θα φτάσουμε σε αυτό το τέλος. Πάντως, πρέπει να ξέρετε ευθύς εξ αρχής ότι εμείς οι αστρονόμοι είμαστε κατά κάποιο τρόπο οι αρχαιολόγοι του σύμπαντος. Γιατί όταν κοιτάζουμε τον ουρανό, όταν και εσείς κάθε βράδυ, ιδιαίτερα τις καλοκαιρινούς μήνες, που έχετε την ευκαιρία στις καλοκαιρινές σας διακοπές να κοιτάξετε τον ουρανό λιγάκι περισσότερο από ότι τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου, όταν κοιτάζουμε τον ουρανό, στην ουσία τι βλέπουμε, είναι το παρελθόν. Γιατί το φως, παρόλο που τρέχει μια τεράστια ταχύτητα 300.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο, εν τούτοις το φως χρειάζεται κάποιο χρόνο για να φτάσει από εκεί μέχρι εδώ. Το φως, ηλεκτρομαγνητική δηλαδή ακτινοβολία που έρχεται από όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν στο σύμπαν, τρέχοντας με την ταχύτητα του φωτός 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, χρειάζεται κάποιο χρόνο. Για παράδειγμα, το φως του ήλιου. Νομίζετε ότι το φως που βλέπουμε κάποια στιγμή, φυσικά δεν ελπίζω ότι κανένας δεν θα είναι τρελός να κοιτάξει τον ήλιο κατάματα, αλλά το φως που βλέπουμε γύρω μας, που έρχεται από τον ήλιο στη διάρκεια της ημέρας, αυτό το φως χρειάστηκε 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να φτάσει από εκεί που βρίσκεται ο ήλιος μέχρι εδώ. Έτσι μπορεί στο ενδιάμεσο ο ήλιος να έχει καταστροφή, να φυσικά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει τόσο γρήγορα, αλλά θα μπορούσε δυνητικά ο ήλιος να έχει καταστραφεί και εμείς να μην το πάρουμε είδηση μέχρι ότου περάσουν αυτά τα 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Η επόμενη διάλεξη της Σχολής Γονέων Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου με ομιλητή τον Κώστα Γκορτζή, αντινάβαρχο πολεμικού ναυτικού και με θέμα το κίνημα του ναυτικού το 1973 και η ανταρσία του αντιτορπιλικού βέλος.